Η δημογραφική αύξηση του ελληνικού στοιχείου στα παράλια του Εύξεινου Πόντου σηματοδότησε την έναρξη μιας χρυσής εποχής σε όλους τους τομείς του ποντιακού ελληνισμού. Το εμπόριο έγινε θαλάσσιο με την ακμή της ατμοπλοείας, ενώ η αστική τάξη, ιδιαίτερα στις παραλιακές πόλεις, αναπτύχθηκε και ευημερούσε. Η τραπεζούντα εξελίχθηκε σε πολύ μεγάλο λιμάνι και σε εμπορικό κέντρο του Εύξεινου Πόντου και στα τέλη του 19ου αιώνα αριθμούσε 50.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 15.000 ήταν Έλληνες. Στην πόλη υπήρχαν πολλά χριστιανικά μνημεία, όπως η Ναή της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Θεοδόρου Γαβρά, του Περιώνυμου Τοπικού Αγίου, του Πολιούχου Αγίου Ευγενίου, της Αγίας Άννας, ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας και στις πλαγιές του Μυθρίου ο Άγιος Σάββας. Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Τραπεζούντα υπήρχε φιλαρμονική ορχήστρα με περισσότερα από 100 μέλη, καθώς και θέατρο στο οποίο έδιναν παραστάσεις ελληνική αλλά και ρωσική θίαση. Παράλληλα, αναπτύσσονται και πόλεις όπως η Σινόπη, η Σαμσούντα, κέντρο καπνεμπορίου, τα Κοτίωρα, η Κερασούντα, η Ινόη και άλλες. Ο αξιόλογος πλούτος του υπεδάφους των βουνών του Πόντου σε ασίμι, χαλκό, μόλυβδο και άλλα μεταλλεύματα ήταν σωτήριος για τους Έλληνες αυτών των περιοχών. Η εκάστοτε τοπική εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αξιοποίησε τη γνώση και την πείρα των κατοίκων για την εξόρυξη των μεταλλευμάτων, παραχωρώντας σημαντικά προνόμια και απαλλάσσοντάς τους από φόρους, αγκαρίες και διώξεις. Η Αργυρούπολη, από μικρός οικισμός, εξελίχθηκε σε πόλο έλξης εκατοντάδων Ελλήνων και αναδείχθηκε στο μεγαλύτερο μεταλλευτικό κέντρο της περιοχής, φτάνοντας την περίοδο της ακμής της περίπου τα 7.000 σπίτια. Εκεί ιδρύθηκε και λειτουργούσε νομισματοκοπείο όπου εργάζονταν πολλοί Έλληνες. Η σχέση των Ελλήνων που επίκησαν τον Πόντο με την παιδεία και τα γράμματα ήταν ανεπτυγμένη ήδη από την αρχαιότητα και μεταφέρθηκε και στους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν. Μετά την κατάκτηση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Τούρκους, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για οργανωμένη σχολική παιδεία, διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να οδηγούμαστε σε ασφαλή συμπεράσματα. Όμως, στα τρία σταυροπηγιακά μοναστήρια, τον Βαζελώνα, τη Σουμελά και τον Περιστεραιώτα, χάρη στα προνόμια που απαλάμβαναν και με βάση τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, λειτουργούσε ένα στοιχειώδες σύστημα εκπαίδευσης για δεκάδες Έλληνες που παρακολουθούσαν σειρά μαθημάτων όπως ελληνικά, ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία, μαθηματικά. Οργανωμένη σχολική παιδεία στον Πόντο εμφανίζεται στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν ο Σεβαστός Κιμηνίτης ίδρυσε και λειτουργήσε εκπαιδευτήριο στην Τραπεζούντα, το οποίο θα μείνει γνωστό ως Φροντιστήριο Τραπεζούντας και λειτουργήσε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ενδεικτικό ότι το 1866 φοιτούσαν σε αυτό 245 μαθητές, ενώ το ορολόγιο πρόγραμμά του περιλάμβανε μαθήματα αρχαίων ελληνικών, ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, φυσικής, ψυχολογίας και μουσικής. Πλήθος ποντίων λογίων, κυρίως κληρικοί, φρόντιζε για τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. Εκτός από το Φροντιστήριο Τραπεζούντας και σε άλλες πόλεις λειτουργούσαν σπουδαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο Σεβαστός Κιμηνίτης γεννήθηκε το 1630 στην Τραπεζούντα. Πολλές πληροφορίες για την οικογενειακή και προσωπική του ζωή δεν έχουμε, εκτός από το ότι ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης. Σπούδασε στη μεγάλη του γένου σχολή, στην Κωνσταντινούπολη, με περίφημους διδασκάλους, τον Καριοφίλη και τον Μαυροκορδάτο, τον οποίο διαδέχτηκε στη Στολαρχία το 1671. Εξαιτίας κάποιων φοιτητικών ταραχών και άλλων προστριβών με συναδέλφους του στην Κωνσταντινούπολη, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, τον Πόντο, για να ιδρύσει το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, μία σχολή κατά το πρότυπο της Σχολής του Φαναρίου. Κύριο μέλημά του ήταν η πνευματική ανάπτυξη των συμπατριωτών του και η ηθική και δογματική ενίσχυσή τους, ώστε να αντισταθούν στους διωγμούς των Τούρκων αλλά και στην προπαγάνδα των Καθολικών. Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει όμως ήταν πολλά, κυρίως οι ελλείψεις σε βιβλία και προσωπικό, αλλά και ανυπαρξία οικονομικών πόρων. Έτσι έστελνε πολλές επιστολές σε εκκλησιαστικούς και ηγεμόνες της εποχής με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη σχολή. Το 1689, έπειτα από πρόσκληση του ηγεμόνα της Βλαχίας, πήγε στο Βουκουρέστι και έγινε σχολάρχης και καθηγητής της εκεί Ακαδημίας.
όπου έμεινε μέχρι το θάνατό του το 1702. Στα 30 περίπου χρόνια της διδασκαλικής του δράσης, κατάφερε να θεμελιώσει σχολές, αλλά και να τις προαγάγει σε σημαντικά πνευματικά κέντρα. Χωρίς κάποιες σπουδές στην Ευρώπη, δεν υπήρξε ο φορέας του πνεύματος του διαφωτισμού, όμως κατόρθωσε να συνδυάσει ισόρροπα τη διδασκαλία της αρχαίας και της χριστιανικής φιλολογίας. Η αλματώδης ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας έγινε το 1856, όταν εκδόθηκε το διάταγμα Χάτι Χουμαγιούν, που ανάμεσα σε άλλα επέτρεπε την ελεύθερη και αυτόνομη διοίκηση των σχολείων. Σε λίγα χρόνια, ο Πόντος γέμισε κυριολεκτικά με ελληνικά σχολεία όλων των βαθμίδων. Στα αστικά κέντρα λειτουργούσαν νηπιαγωγεία, δημοτικά, αστικές σχολές, ημιγυμνάσια, γυμνάσια και σε πολλές περιοχές κατώτερης και μέσης βαθμίδας παρθεναγωγία. Η αγάπη και ο σεβασμός που έδειχναν οι Πόντιοι στα γράμματα και η προτεραιότητα που έδιναν στις σπουδές των παιδιών τους φαίνεται από το γεγονός ότι κάθε ελληνική κοινότητα που αριθμούσε πάνω από 10 οικογένειες διατηρούσε ελληνικό σχολείο. Το 1914 στον Πόντο λειτουργούσαν 1047 δημοτικά και σχολαρχεία, 7 εμιγυμνάσια και 3 γυμνάσια που δίδασκαν συνολικά 1247 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Σε σύνολο περίπου 700.000 Ελληνοποντίων φοιτούσαν 75.000 μαθητές, αναλογία εντυπωσιακή για τα δεδομένα της εποχής. Για τα έξοδα και την καλή λειτουργία των σχολείων μεριμνούσε η κοινότητα, η οποία στα μεγαλύτερα μέρη είχε ορίσει ειδική επιτροπή για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο των Σχολείων. Αυτό, με το εκτελεστικό του όργανο, την Εφορία των Σχολείων, που αποτελούνταν από 3 άτομα, επόπτη, ταμεία, γραμματέα, φρόντιζε για όλα. Παράλληλα με την κοινότητα στις πόλεις βοηθούσαν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι που φρόντιζαν για τη γενική ανάπτυξη του πνευματικού επίπεδου της πόλης. Ενισχυτική της πνευματικής αναγέννησης στον Πόντο κατά τον 19ο αιώνα είναι η εκδοτική δραστηριότητα. Μόνο στην Τραπεζούντα κυκλοφορούσαν 14 ελληνόγλωσσες εφημερίδες και πολλά περιοδικά. Επιπλέον ιδρύουν μεγάλους εμπορικούς εξαγωγικούς οίκους με υποκαταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατήχαν και διεύθυναν τις 5 από τις 7 τράπεζες της περιοχής. Μετά το 1883 και μέχρι το 1920, οι 4 τραπεζικοί οίκοι της Τραπεζούντας, μαζί με το υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, έλεγχαν σχεδόν ολόκληρη την οικονομία του Ανατολικού Πόντου. Οι Έλληνες του Πόντου εργάστηκαν μέσα στα χρόνια ως δάσκαλοι, ιερείς, έμποροι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, κεραμιδάδες, υλοτόμοι, αρτοποιοί, τραπεζίτες, ναυπηγοί, τεχνίτες, μεταλλορύχοι, υφαντές, συμβάλλοντας στη διατήρηση, στην ανάδειξη και στη μετάδοση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, αλλά και στην ανάπτυξη των περιοχών όπου έζησαν. Ανάμεσα στους Έλληνες του Πόντου αναδείχθηκαν σπουδαίες προσωπικότητες που ξεχώρισαν ως ιστορικοί, φιλόσοφοι, άνθρωποι του πνεύματος που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Ελληνισμό. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1856. Ο πατέρας του ήταν ο ξακουστός Γιώργης Κωνσταντινίδης, έμπορος και ισόβιος δήμαρχος της Κερασούντας. Επί της θητείας του, η πόλη της Κερασούντας απέκτησε ευρωπαϊκή όψη με δενδροφυτεμένους δρόμους, φωτισμό, πλακόστρωτο, υπονόμους, πλατείες και πάρκα. Ο Κωνσταντινίδης πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κερασούντα. Στην εφηβική του ηλικία πήγε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του και κατόπιν μετέβει στη Μασσαλία. Εκεί συνάντησε τον θείο του, τον Διονύσιο Κωνσταντινίδη, που ασχολούνταν και αυτός με το εμπόριο. Το 1883 ίδρυσε το δικό του εμπορικό οίκο και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να γίνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φουντουκιών της Μασσαλίας και ολόκληρης της Δυτικής Ευρώπης, κάνοντας τα φουντούκια γνωστά σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια και δίνοντας μεγάλη όθηση στην εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ειδών των ξηρών καρπών. Μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία και την αποχώρηση των Ρώσων από τον Πόντο, ο Κωνσταντινίδης άρχισε να στέλνει επιστολές από τη Μασσαλία στα μέρη που ζούσαν Πόντιοι και του ζητούσε να οργανωθούν και να αγωνιστούν για την ίδρυση του Ποντιακού κράτους. Από το 1918 και έπειτα, ο Κωνσταντινίδης μπαίνει ουσιαστικά επικεφαλής για την ανεξαρτησία του Πόντου και προσφέρει σημαντικά ποσά για να προωθήσει την ιδέα δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ποντιακής δημοκρατίας.
Ακολούθησε μια επίπονη προσπάθεια οργάνωσης των ποντίων που ζούσαν στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας αλλά και στην Νότια Ρωσία και πολλαπλές επικοινωνιακές κινήσεις. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε συνόδειψε ο ίδιος τον Μητροπολίτη Χρύσανθο στην Ευρώπη το 1920 για να αναπτύξει εκτενώς τα δίκαια των Ελλήνων της περιοχής. Όπως γνωρίζουμε βέβαια, οι ελπίδες για ένα ανεξάρτητο ποντιακό κράτος διαψεύστηκαν. Αυτός ο οραματιστής και πατριώτης, λίγο πριν πεθάνει το 1930, δόρισε στην Εθνική Πινακοθήκη 44 πίνακες του μεγάλης αξίας, ενώ την πλούσια βιβλιοθήκη του τη δόρισε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καθοριστικό ρόλο στη ζωή των ποντίων διαδραμάτισε το θρησκευτικό στοιχείο, που τους τόνωνε την ελπίδα της παρουσίας και της βοήθειας του Θεού. Ίσως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι πόντιοι την ώρα του ξεριζωμού το πρώτο πράγμα για το οποίο μερίμνησαν ήταν να πάρουν μαζί τους τις ιερές εικόνες των εκκλησιών και των σπιτιών τους. Το κοινοτικό σύστημα που λειτουργούσε στον πόντο στηριζόταν στους κανόνες των ιερών μονών και υπήρξε το αντίδοτο απέναντι στην Οθωμανική κυριαρχία. Βάση του ήταν η συλλογικότητα, η υπευθυνότητα, η πειθαρχία, η αλληλεγγύη και οι κανόνες της ηθικής και των αξιών του χριστιανισμού. Δεν θα ήταν άτοπο, αλλά ούτε και άστοχο, αλλά η καταγραφή μιας πραγματικότητας, αν λέγαμε ότι ο Πόντος υπήρξε μία μήτρα η οποία γέννησε όχι μόνο ήρωες οι οποίοι συνέθεσαν το παζλ της ιστορίας του ελληνικού έθνους, αλλά υπήρξε και μία μήτρα η οποία γέννησε Αγίους, οι οποίοι κοσμούν το πάνθεον της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας και εμείς τους έχουμε πλέον ως πρεσβευτές ενώπιον του Τριαδικού Θεού, μεταβιβάζοντας τους μύχιους πόθους μας, αλλά και τα προσωτηρία αιτήματα της ψυχής μας. Γι' αυτό λοιπόν επιλεκτικά θα αναφερθούμε σε τρεις αγίες μορφές, οι οποίες υπήρξαν τα άνθη, τα εύωσμα, τα οποία γέννησε η Ποντιακή Γη. Με πρώτον τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη της Τραπεζούντας, από όπου και φέρει την επωνυμία του Τραπεζούντιους. Γεννήθηκε από αριστοκρατική οικογένεια, αλλά συνάμα και από ευσεβείς γονείς. Γεννήθηκε όμως σε μία περίοδο που ο διωγμός κατά των χριστιανών βρισκόταν σε μεγάλη αιχμή, εξαιτίας των αυτοκρατόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που είχαν επιβλεθεί σε αυτόν τον μεγάλο διωγμό. Έπαρχος της Τραπεζούντας εκείνης της εποχής ήταν ο Λυσίας, ένας διώκτης των χριστιανών και υπέρμαχος της λατρείας των ειδώλων. Ο Άγιος Ευγένιος με τρεις συναθλητές του, τον Ακύλα, τον Ουαλεριανό και τον Κανίδιο, πρέσβευαν τη νέα αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία προερχόταν από την χριστιανική πίστη. Το 290, οι εθνικοί της Τραπεζούντας κατήγγειλαν στο Λυσία τους τέσσερις αυτούς νέους, οι οποίοι ευαγγελίζονταν την χριστιανική πίστη. Ο Λυσίας τους συνέλαβε και τους υπέβαλε, ύστερα από την ομολογία τους, σε φρικτά βασανιστήρια, θέλοντας έτσι να αλλάξει την πίστη τους και να τους κάνει να θυσιάσουν στους θεούς των ειδώλων. Ο Άγιος Ευγένιος, προφασιζόμενος ότι δέχεται να θυσιάσει στα ειδώλα, πηγαίνει στο ναό των ειδώλων, προσεύχεται στον δικό του Θεό και ό του θαύματος. Τρία μεγάλα αγάλματα των θεών των ειδώλων καταστρέφεται. Ο Λυσίας τότε, εξοργιζόμενος από αυτό, αποφασίζει για τους τρεις συναθλητές του Αγίου Ευγενίου τον διαποκεφαλισμό θάνατο, ενώ για τον Άγιο Ευγένιο αποφασίζει τη σταύρωσή του. Ύστερα από φρικτά βασανιστήρια και αφού εκτέλεσε τους τρεις συναθλητές του Αγίου Ευγενίου, θέτει σε φυλάκιση τον Άγιο Ευγένιο. Αλλά ο Παμβασιλέος Χριστός όχι μόνο τον θεραπεύει από τις πληγές του μαρτυρίου του, αλλά και με θαυματουργικό τρόπο τον αποφυλακίζει. Ο Λυσίας όμως συλλαμβάνει ξανά
τον Άγιο Ευγένιο και αποφασίζει στις 21 Ιανουαρίου του 299 να τον αποκεφαλίσει. Έτσι, ο Άγιος Ευγένιος παραδίδει την ψυχή του στον νυμφίο της καρδιάς του, τον Παμβασιλέα Χριστό, και αυτός, ως μισθαποδότης, θα τον κατατάξει πλέον στο ουράνιο Πάνθεον. Η μεγάλη Κομνηνή, έχοντας μεγάλη τιμή στον Άγιο Ευγένιο, τύπωσαν τη μορφή του όχι μόνο σε νόμισμα της αυτοκρατορίας, αλλά και σε εμβλήματα αυτής. Ενώ οι πιστοί, μετά τον θάνατο του Αγίου Ευγενίου, παρέλαβαν το Άγιο Σκήνομά του, το έθαψαν και στον τόπο αυτό έκτισαν ναό, ο οποίος μέχρι την κατάκταση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς λειτουργούσε κανονικά. Από εκείνη τη στιγμή όμως και έπειτα, η εκκλησία έπαψε να λειτουργεί και μετατράπηκε σε τζαμί. Εκτός των άλλων δεινών που επιφύλαξαν οι κατακτητές με τον Οθωμανικό μηχανισμό αλλά και με τους απλούς πολίτες, εις βάρος των Ελλήνων κυρίως των παραλιών του Πόντου ήταν οι μεθοδευμένοι εξισλαμισμοί που συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της υπογραφής για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεχώρισε τους υπηκόους της σε μουσουλμάνους και απίστους και με βάση αυτές τις κατηγορίες καθόριζε τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπηκόων της. Έπρεπε σε ολόκληρη σχεδόν την περίοδο της τουρκοκρατίας να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στον μουσουλμάνο και τον χριστιανό, τον πιστό και τον άπιστο ραγιά. Διαφορά στην ένδυση, την κατοικία, την κοινωνική θέση. Συχνά ο χριστιανός δεν μπορούσε να φοράει ρούχα με ορισμένα χρώματα ή ζώνες. Οι θρησκευτικές τελετές των απίστων έπρεπε να γίνονται με σεμνότητα και όχι ενώπιον των μουσουλμάνων. Αυτό ίσχυε και για θρησκευτικές κοινωνικές τελετές. Μέσα από εκατοντάδες πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τα στόματα των συμπατριωτών μας της πρώτης γενιάς αλλά και του συγγενείς τους, οι οποίοι βίωσαν όλες αυτές τις τραγικές στιγμές του μαρτυρίου του ποντιακού ελληνισμού, καταγράφεται και μία άλλη πτυχή της ιστορίας του Πόντου. Ύστερα από την κατάληψη της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς, πολλοί νέοι και νέες οικειοποιήθηκαν σε στρατιωτικά τάγματα ή στα χαρέμια των υψηλόβαθμων Οθωμανών ή του Σουλτάνου. Και εκεί, κάτω από άγνωστες συνθήκες αλλά σίγουρα τραγικές και με το φόβο να κυριεύει την καρδιά τους, φαίνονται ότι αυτοί οι νέοι αρνούνται την χριστιανική πίστη και ασπάζονται το Κοράνι. Τα όσα αναφέραμε παραπάνω τα πιστοποιεί και μία έκθεση όπου κατέθεσαν στις 18 Απριλίου του 1900 οι κάτοικοι της Τραπεζούντας στην πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης. Το μαρτύριο του κρυπτοχριστιανισμού συνεχίστηκε μέχρι το 1856. Οι περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί ήταν κυρίως από τις περιοχές των Ιερών Μονών, Παναγία Σουμελά, Αγίου Ιωάννου Βαζελώνα και Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα. Zoom in.
άλλη Αγία Μορφή, η οποία προήλθε από τα χώματα του ευλογημένου Πόντου, είναι και η Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, η κατά κόσμον Σοφία Χωτοκουρίδου, γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Σαρή Παπά της επαρχίας Αρδάσης Τρυπόλεως του νομού Τραπεζούντος. Το 1907 παντρεύεται, αποκτώντας ένα τέκνο. 3 χρόνια όμως αργότερα χάνει το παιδί της και 4 χρόνια μετέπειτα χάνει και το σύζυγό της. Και από εκεί αποφασίζει ασκητικά πλέον να εγκαταλείψει το μέρος της και να ζήσει στα βουνά της περιοχής με ασκητικό τρόπο. Βιώνοντας όλες τις κτηνοδίες που υπέστη ο χριστιανισμός της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς, το 1927 εγκαταλείπει την Πατρόα Γη και έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί την υποδέχεται ο ανιψιός της Ισαάκ. Η Αγία Σοφία, με παρότρινση και καθοδήγηση και πληροφόρηση της Παναγίας, πλέον θα εγκατασταθεί στην Καστοριά, στο μοναστήρι της Κλεισούρας, όπου εκεί θα αφιερωθεί στην Παναγία, την γλυκιά μάνα όπως την αποκαλούσε, που τόσο αγάπησε και για το όνομα της οποίας θυσίασε ακόμα και τη ζωή της. Όλη η επιγή βιωτή της ήταν ασκητική, ζούσε με ελάχιστη τροφή, ήταν ανυπόδητη, με κουρελιασμένα ρούχα, ενώ είχε αποδεχθεί στον εαυτό της και την αλουσία ως μια έκφραση ενός αυστηρού ασκητικού βίου. Ό,τι της προσέφεραν οι ευλαβοί προσκυνητές, εκείνη τα δεχόταν μεν, αλλά τα διέδιδε και πάλι σε φτωχούς ανθρώπους. Το 1967, η Παναγία και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την θεράπευσαν θαυματουργικά από μία μεγάλη ασθένεια η οποία ταλάνιζε το σώμα της. Η Αγία Σοφία, αφού διένυσε ασκητικά την επιγή πορεία της, άφησε οσιακά την ψυχή της στις 6 Μαΐου του 1974, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο την κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ελληνορθοδόξου Πίστεως το 2011 και από τότε πρεσβεύει για όλους μας ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Μεγάλο το όνομα σου, μεγάλη και η χάρη σου και το προσκύνημα σου. Παρακρίσμι σου κάνουμε και σε παρακαλούμε. Την χάρη σου γυρεύουμε και σε έναν καλούμε. Προσφύπτω η τελεπορή, ζήτω το έλεο σου. Όσο γεννείς η συντρία, άγνη προς τον Υιό σου. Κοίνα ήδης την θλίψη μου, άκουσαν την φωνή μου. Εσύ θα είσαι γιατρίσα, όπου θα μας γιατρέψεις. Κάθε ψυχή αμαρτώνει, θα την εταραθέσει. Γιατρή
σε Παναγία μου και μένα το παιδί σου. Θα τελειώσουμε την αναφορά μας στους Αγίους οι οποίοι προήρθαν από τον Πόντο με τον Άγιο Γεώργιο τον Γκασλίδη, ο οποίος γεννήθηκε το 1901 στην Αργυρούπολη της Τραπεζούντας. Ο κατακόσμων Αθανάσιος δυστυχώς ορφάνευσε από πολύ μικρή ηλικία, χάνοντας και τους δύο γονείς του, οι οποίοι όμως τον είχαν μοιήσει στη χριστιανική πίστη. Έτσι ο μικρός Αθανάσιος, έχοντας κάνει βίωμα τον Παμβασιλέα Χριστό, ήδη από την ηλικία των 9 ετών, προσφέρεται στον ίδιο τον Θεό ως δόκιμος μοναχός, έχοντας αποφασίσει ότι η ζωή του θα είναι ταυτόσιμη με τον Κύριο και Θεό του. Σε ηλικία 18 χρονών κήρεται μοναχός και από Αθανάσιος ονομάζεται Γεώργιος και χειροτινείται και διάκονος, ενώ σε ηλικία 24 χρονών θα χειροτονηθεί και πρεσβύτερος. Ύστερα από περιπέτειες θα έρθει στην Ελλάδα και θα εγκατασταθεί στην πόλη της Δράμας, όπου εκεί και θα ζήσει και τα υπόλοιπα χρόνια της επηγής βιωτής του. Ήταν ένας ιερεύς, ο οποίος ήταν αυστηρός με τον εαυτό του, ασκητικός, σοβαρός μιλήχιος, αλλά με μία θυσιαστική αγάπη, όχι μόνο για τον Θεό του, αλλά και για τις εικόνες του, τους συνανθρώπους του. Ήταν, θα λέγαμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τη ζωή του θυσία για τον συνάνθρωπό του. Με μία καρδιά η οποία πλημμύριζε από αγάπη, έκανε τους ανθρώπους να βρίσκουν καταφυγή και τα λόγια του λειτουργούσαν παραμυθητικά στις όποιες δυσκολίες αυτοί αντιμετώπιζαν. Ο Άγιος Γιώργος ο Γκασλίδης, αφού διήνυσε ασκητικά και αυτό στην ζωή του επί της γης, παρέδεσε το πνεύμα του οσιακά στις 4 Νοεμβρίου του 1959, δίδοντας σε όλους μας έναν ακόμα σύγχρονο Άγιο της Ελληνοορθόδοξης πίστεως. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2008 με πατριαρχική συνοδική απόφαση τον κατέταξε και αυτόν τον Άγιο στο ουράνιο πάνθιον της χριστιανικής πίστεως. Η Ποντιακή διάλεκτος είναι η μόνη διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας που συνεχίζει να μιλιέται αυτούσια μέχρι τις μέρες μας. Με άλλα λόγια, αποτελεί μια ζωντανή πτυχή της ελληνικής γλώσσας στη διαχρονική της πορεία. Οι πρώτοι κάτοικοι του Πόντου ήταν οι Ίωνες, που τον είχαν απικήσει τον 8ο αιώνα π.Χ.
Οι κάτοικοι του Πόντου πέρασαν από διάφορες ιστορικές φάσεις, ίδιες και ανάλογες με αυτές που πέρασαν και οι κάτοικοι της Ελλάδας. Μα ποτέ δεν έχασαν την ελληνική τους συνείδηση, αλλά και την ελληνική τους γλώσσα. Ποντιακόν λαλίαν ή ρωμαϊκά είναι η γλώσσα των Ποντίων, δηλαδή η ποντιακή διάλεκτος ή αλλιώς η ποντιακή γλώσσα. Η γλώσσα αυτή ομιλούνταν από τους Ποντίους που κατοικούσαν στις νότιες και νοτιοανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στη σημερινή δηλαδή Τουρκία, Αρμενία και Γεωργία. Θεωρείται ότι η ποντιακή διάλεκτος προέρχεται από την ελληνιστική κοινή με ιωνικό υπόστρωμα και έχει επηρεαστεί από την τουρκική και τις γλώσσες του Καυκάσου με επιδράσεις από το λεξιλόγιο των Γενουατών και των Βενετσιάνων της Τραπεζούντας. Όλες όμως αυτές οι ξενικές λέξεις με τη δική τους προφορά, με την πάροδο του χρόνου εξελινίστηκαν και εντάχθηκαν στο δικό της ελληνικό κλητικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας. Ένα τραγούδι ιστορικό που αναφέρεται στα προβλήματα της τότε εποχής, αλλά προβλήματα που τα έχουμε και σήμερα. Κοινωνικό τραγούδι. Αναφέρεται στους δύο λαούς πώς μπορείς να τους ενώσεις, γιατί αυτό το νόημα έχει της τρίχας στο γεφύρι, η ένωση των λαών, να ενωθούν οι πολιτισμοί. Αυτό οι μεγάλοι δεν το θέλαν, γιατί όταν ενώνονται οι πολιτισμοί, αυτοί πάβουν να ισχύουν, πάβει η δύναμή τους και δεν το θέλανε ποτέ να μπορεί να υπάρχει η επικοινωνία των λαών μέσω της γέφυρας. Είναι μια παραλογή της σάρτας στο γεφύρι, για να γινόμαστε και πιο κατανοητοί στους φίλους. Θα ήθελα να αναφερθώ στους συντελεστές, ο Γιάννης ο Γαβριλίδης, ο εξαίρετος ερμηνευτής, στο τραγούδι, ο Μιλών στη λύρα, ο Χρήστος Καλιοντζίδης ενορχήστρωση, μουσική επιμέλεια, καθώς επίσης και λαού του και τα άλλα τα όργανα της συνοδείας, και ευχόμενοι μέσα από την καρδιά μας, κραντέλενοι, να είστε πάντα με πολύ αγάπη αφιερωμένο στο φάρο Ποντίων της Πάτρας. Stay.
ποτάμι, άλλο μανίτσα κι έχω εδάφνε και μυριγμένε. Άλλο μανίτσα κι έχω εδάφνε και μυριγμένε. Πάμε. Καλύτερη νευρίκο χώρα πάνης φορκιάς πάμε. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου διακρίθηκαν τρεις ομάδες ιδιωμάτων στην ποντιακή διάλεκτο. Τα Ινουντιακά ιδιώματα, πόντι που είχαν επίδραση και πολλές επαφές με Κωνσταντινουπολίτες με αυξημένη τη νεοελληνική επίδραση. Τα Τραπεζουντιακά ή Ανατολικά ιδιώματα με πολύ λίγη επίδραση από τη νεοελληνική γλώσσα. Και τα Χαλδιώτικα ή Νοτιοανατολικά ιδιώματα με τουρκική και καυκάσια επίδραση. «Εις μάνα, εις εν εφτά παιδεία», μίλησε η Φρίντα για Αττική σύνταξη. Θα θυμόσαστε «Τα παιδεία παίζει». Από τη γραμματική που μας μάθανε στο σχολείο. «Εις μάνα λοιπόν, είσαι 7 παιδεία, έβρασε 7 οβά να δίας και τρών». 7 οβά, το ΟΟΝ, τα οβά. Εδώ λέμε το αυγό και μάλιστα τώρα το κάναμε και με β, όχι με ε, όχι αλφα ε, αλφα β. Λοιπόν, το ΟΟΝ, τα οβά. Κοιτάξτε πόσο κοντά είμαστε. Έβρασεν 7 οβά να δει τα παιδεία να τρώνε. Ο μικρός ο παιδάς, ο παιδάς, ο πες, ο παιδάς, ο μικρός ο παιδάς είπεν τη μα, «Καλά μάνα, για τεσέν οβόν και έβρασες να τρως». Για τεσέν το κι, το κι, το και είναι το ουκί το ιωνικό, το ουκί. Εμείς στην Ελλάδα λέμε «δεν». Οι λέξεις όμως οι ιωνικοί είναι ουκί. Κόπηκε το ου και έμεινε το κι. Κέβρασες, κι έβρασες, δεν έβρασες, κέβρασες. Η ποντιακή γλώσσα, από ό,τι αποφαίνονται μεγάλοι γλωσσολόγοι Έλληνες, είναι η πιο κοντινή στην αρχαία ελληνική διάλεκτο. Από όλες τις ελληνικές τοπολαλιές είναι η πιο κοντινή προς την ιωνική διάλεκτο. Και αυτό δεν είναι δική μου άποψη. «Για τεσέν μάνα, κέβρασες οβόν να τρως». Και απαντάει η μάνα: «Ουι ρίζα, η μάνα σου φαρμάκια να τρώει. Απιμψών οβών να δείτε με, εφτάν με». Παιδιά, όχι παιδιά μου λέει, από μισό αυγό και αν μου δώσετε, εμένα μου φτάνει. Ακούστε τώρα, λέει κάποιος, πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι και διατήρησαν χιλιάδες χρόνια την ελληνικότητά τους και την ενότητά τους μέσα σε αυτές τις εποχές. Θα μιλήσουμε τώρα για χιλιετίες ελληνισμού στην περιοχή. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι? Κάποιοι λένε, μα ήταν η θρησκεία, ο χριστιανισμός. Προφανώς ο χριστιανισμός σε μία περίοδο, δεν αγνοούμε τη συνεισφορά του χριστιανισμού σε μία περίοδο, αλλά 2000 π.Χ. δεν υπήρχε χριστιανισμός. Τι ήταν λοιπόν αυτό που ένωσε τους ανθρώπους και μπόρεσαν και διατήρησαν την ελληνικότητά τους? Αυτό λοιπόν που ένωνε τους ανθρώπους ήταν η γλώσσα. Αυτό το φοβερό εργαλείο, το κορυφαίο εργαλείο ενός πολιτισμού είναι η γλώσσα. Εδώ να σημειώσουμε πως η ποντιακή γραφή δεν υπάρχει επίσημη γραφή συνήθως, γράφεται με το ελληνικό αλφάβητο και κάποιες φορές με την προσθήκη κάποιων διακριτικών σαν τόνους, ώστε να αποδίδεται καλύτερα η προφορά της γλώσσας. Από τους 1.300.000 περίπου μικρασιάτες πρόσφυγες, όπως έγραφαν οι φυλάδες της εποχής, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή πληθυσμών, ένας αριθμός 350.000-450.000 ήταν ποντιακής καταγωγής. Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των ποντίων στην Ελλάδα
Τα άτομα αυτά είναι φυσικό να επικοινωνούσαν αποκλειστικά στη διάλεκτό τους. Η πείνα και οι στερήσεις όμως, οι αρρώστιες και οι κακουχίες της πρώτης γενιάς των ποντίων, με τους αμέτρητους θανάτους που τους κόστησαν, συντέλεσαν στη σταδιακή συρρήκνωση της διαλέκτου. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους υπόλοιπους Έλληνες μη ποντιακής καταγωγής, καθώς και το ελληνικό σχολείο που δεν περιείχε τη μητρική τους διάλεκτο, είχαν σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι πόντιοι σήμερα να μην χρησιμοποιούν πλέον την ποντιακή διάλεκτο και να μην τη γνωρίζουν. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε πως 100 χρόνια περίπου μετά τη γενοκτονία των προγόνων μας και τον ξεριζωμό τους, η ποντιακή διάλεκτος επιβιώνει. Αν και λίγο περιορισμένη, κυρίως στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας, γίνονται μεγάλες προσπάθειες να πάψει αυτή η πορεία συρρήκνωσής της. Και αυτό γίνεται μέσα από τα φροντιστήρια ποντιακής διαλέκτου, στη νέα γενιά των ποντίων. Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον γάμον τη νύχταν, ολονυχτής τριγύριζεν ολόερας στον κάστρον, στον κάστρεν σα καστρότυχα, τη μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, και απέξα σα καστρόπορτας, ορμία και ποτάμια, το έδαιναν και έλυναν οι γεφύρες σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον, τη βασιλέα το παλάτ, τη κομνηνόν φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν. Κάποτε γέντονε σεισμός κι η γη όλων εσύεν, κι έναν 15 Αύγουστον κι έναν μαύρον ημέραν επάρθαν τα νιγάρια δε κι ο κάστρον εκρεμίεν. Πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, κι ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κοιμητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε. Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζεν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σ' έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κιντέας τεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία οπής και έμπρια, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμον ισχέρα γυναίκα. Thank you.
Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο, ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν, ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγένε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε. Των τόπων δε γενέθαν και φορτωθαν τα στενά τα νεκρικά κασέλας και φόρεσαν τα σαβάνα και σέβανε συστρατάν συστρατάν την αγύριστον το πάει κι ο πισκέρτε. Σε κλαδό πατακάθομαι και θα σε λιδώνει.